Το να μένεις, κυρίες και κύριοι, δυτικά και μάλιστα κοντά στα ζαχαροπλαστεία Παπασοδρίου δεν είναι και το καλύτερο, γιατί κάθε μέρα πρέπει να αντιστέκεσαι στον πειρασμό περνώντας από εκεί. Τώρα τον πειρασμό το φέρνουμε μπροστά σας, γιατί ο Βασίλης ο Παναγιωτίδης είναι μαζί με τον Χρήστο τον Παπασωτήριου και έχουν να μας δείξουν πολύ ευρηματικά και ενδιαφέροντα και εμπνευσμένα πράγματα εκεί. Βασίλη, καλησπέρα. Κύριε Παπασωτήριου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Τσόρμπαν. Χριστίνα, να σου πω κάτι. Είμαστε καταρχάς ανατολικά τώρα. Δεν έχουμε φύγει από τα δυτικά που είναι και στο Παπασωτηρίου. Ήρθαμε λίγο στα ανατολικά, σωστά, που είναι και εδώ, στο κέντρο της πόλης. Θέλω να σου πω το εξής. Ζούμε μέρες Μουντιάλ και μέρες Μουντιάλ συνήθως τις θυμόμαστε ή τις έχουμε συνδυάσει με πίτσα, μπύρα ή κάτι τέτοιο για να βλέπουμε αγώνες. Όμως σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη πρόταση, γιατί έχουμε μια πρόταση για τους γλυκατζίδες, αυτούς που προτιμούν να βλέπουν αγώνες Μουντιάλ με κάτι γλυκό. Και θα μας πει τι ακριβώς έχουν φτιάξει εδώ πέρα. Έχουμε φτιάξει μια τούρτα στο πνεύμα των ημερών, του Μουντιάλ δηλαδή, με θέμα μέσα από τα γήπεδα του Κατάρ, μια μπάλα και το σήμα της διοργάνωσης. Βλέπουμε κιόλας τώρα, Χριστέ, μπορεί να γυρίσει ο Δημήτρης ο Μενεξές να μας δείξει την τούρτα που έχει φτιάξει ο κ. Παπασωτηρίου εδώ πέρα, με τις πολύ όμορφες συνταγές που έχει για τούρτες, να μας εξηγήσει τι βλέπουμε. Βλέπουμε το γήπεδο, μια μπάλα με το σήμα του Μουντιάλ, που γίνεται φέτος για πρώτη φορά χειμώνα. FIFA World Cup Qatar 2022. Ακριβώς, ναι. Και βέβαια αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία εμείς έχουμε στην γκάμα της τούρτας, όσον αφορά περισσότερο τα γενέθλια των παιδιών αλλά και των μεγάλων, με θέματα όπως είναι διάφοροι ποδοσφαιριστές αγαπημένοι του καθενός μας, το γήπεδο, μπάλες και οτιδήποτε άλλο μας ζητήσει ο πελάτης μας. Οπότε όσοι θα επιθυμούν μπορούν τώρα αυτές τις μέρες του Μουντιάλ να ζητήσουν για τα παιδιά τους, για τους ίδιους, όποιος θέλει, κάποια μπάλα, κάποιον παίχτη. Οτιδήποτε θέλουν, μπορούμε να το αποτυπώσουμε πάνω στην τούρτα και να ευχαριστήσει και την παρέα του και τους δικούς του. Έχω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη, γιατί να σας εκμυστηρευτώ ότι χθες πήρα τηλέφωνο τον κύριο Παπασωτηρίου και τον ρώτησα αν μπορούμε, επειδή είναι μέρες του Μουντιάλ, να κάνουμε καμιά μπάλα, κάτι σχετικό, μια τούρτα με το Μουντιάλ. Μου λέει αμέσως, γιατί το έχουμε στο μυαλό μας. Οπότε κατευθείαν σε μία μέρα μέσα μας έκαναν την τούρτα αυτή που βλέπετε μπροστά και είναι πολύ ωραία και νομίζω ότι θα αρέσει και στον κόσμο. Και μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε μας ζητήσει ο πελάτης. Και Χριστίνα, παράλληλα, γιατί δεν μου έφυγε από το μάτι, να ξέρεις, πίσω από την τούρτα έχει και τα ωραία αυτά τα μελομακάρνα που τρώμε τα Χριστούγεννα. Και οπότε τα βλέπω σιγά σιγά και τα λυμπίζομαι. Έχω ερωτήματα για την τούρτα. Η μπάλα είναι από ζαχαρόπαστα. Τι μπάλα είναι αυτή που βλέπουμε στην τούρτα, πριν τα μελομακάρνα, που βλέπουμε δίπλα στα μελομακάρνα? Είναι ζαχαρόπαστα. Ζαχαρόπαστα και τρώγεται πιο ευχάριστα από ό,τι την τρώει ο τερματοφύλακας. Εννοείται, αυτό δεν το συζητάμε. Δηλαδή είναι αυτή που τη βγάζουν τα παιδιά ή οι μεγάλοι και την πετάνε ο ένας τον άλλο ποιος θα την πρωτοπιάσει. Αυτό λέμε τώρα, έτσι. Ακριβώς. Είναι τόσο ζωντανή, είναι με ζαχαρόπιστα, είναι τόσο ζωντανή η Χριστίνα που θες να την πάρεις να αρχίσεις να παίζεις μπάλα. Και η γέμιση μπορεί να είναι στην γεύση που θέλει ο κάθε ένας από τους πελάτες μας. Ό,τι αγαπάει δηλαδή, μπορεί να είναι σε σοκολάτα, να είναι κρέμα σοκολάτα, να είναι cookies, να είναι φράουλα ή οτιδήποτε μας ζητήσει. Νομίζω, κύριε Παπασωτηρίου, ότι ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να δίνουμε μερικά γλυκίσματα ενώπιση των Χριστουγέννων. Αυτό θα το δούμε μεταξύ μας. Όμως θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πόσο ανέβηκαν τα κόστη σας και με την ενεργειακή κρίση και με την ακρίβεια των πρώτων υλών? Τα κόστη έχουν ανέβει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά εμείς απορροφάμε ένα μέρος από την αύξηση που τελευταία, ας πούμε, είναι υπερβολική και προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο συγκρατημένοι γίνεται στις τιμές, με αποτέλεσμα να περάσουμε μια πολύ μικρή αύξηση της τάξης του 10% στα είδη που έχουμε στις βιτρίνες μας, για να μπορεί ο κόσμος να γευτεί τα γλυκά μας και να γιορτάσει τις ημέρες αυτές όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Βασίλη, ο λόγος σε σένα για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο. Σε ακούμε, Βασίλη.
Τίποτα. Θέλω να πω μόνο ότι το άλλο δίπλα είναι και αυτό από ζαχαρόπαστα που δείχναμε πριν και είναι το σήμα του Κατάρ. Γενικότερα είναι πολύ ωραία δουλειά, προσεγμένη δουλειά και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να είμαστε λίγο έτσι, να έχουμε φαντασία μάλλον και να ζητάμε πράγματα από τους ζαχαροπλάστες μας εδώ πέρα και τον κύριο Πασοτηρίου να μας τα κάνουν και να τα παίρνουμε για να παίρνουμε σπίτι, γιατί και για μικρά παιδιά αλλά και για μεγάλα παιδιά είναι ότι πρέπει αυτή την περίοδο που βλέπουμε τους αγώνες, αλλά και όχι μόνο, Χριστίνα, και είναι αυτό που θέλω να στείλω προς τον κόσμο. Λοιπόν, εγώ θέλω πολλά πλάνα γλυκισμάτων απ' όλα, γιατί σε λίγες μέρες ο κύριος Παπασωτηρίου θα με επισκεφτεί εδώ στο στούντιο. Δεν το ξέρει εκείνος, το ξέρω εγώ. Και θα τα δείχνουμε όλα αυτά και θα σχολιάζουμε. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά τα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα, κυρίες και κύριοι, γιατί κακά τα ψέματα, η ζωή μας θέλει και γεύση εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Πάμε τώρα όμως στην καθημερινότητα και σε όσα συμβαίνουν και μας προκαλούν, και αυτά συνήθως έρχονται από την πλευρά της Τουρκίας. Έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου τον αντιστράτηγο αναποστρατεία, επίτιμο διοικητή του Τρίτου Σώματος Στρατού, τον κύριο Ιωάννη Ζούκα. Κύριε Ζούκα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Τσόρμπα, τόσο σε εσάς όσο και στους τηλεθέατές σας. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Οι τουρκικές προκλήσεις συνεχίζονται. Νύχτα θα έρθουν, το λέει και ο ΑΚΑΡ, το λένε όλοι σε διάφορους τόνους. Το λένε και με τον πλέον επίσημο τρόπο σε συνόδους, όπου δεν βλέπουμε πέρα από επίπεδο δηλώσεων να αντιδρά ούτε η Ευρώπη, ούτε το ΝΑΤΟ βεβαίως με τον τρόπο που θα έπρεπε. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για την εξέλιξη αυτή? Η εκτίμησή μου είναι ότι η Τουρκία όχι μόνον σήμερα, αλλά τον τελευταίο καιρό σε λεκτικό επίπεδο έχει αυξήσει πολύ την αντιπαράθεση, δηλαδή τη λεκτική της συμπεριφορά κατά της Ελλάδος, στηριζόμενη η συμπεριφορά αυτή σε ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και σε μη νόμιμες προϋποθέσεις για κάποια θέματα που θέτει διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες. Θα έλεγα ότι όλα αυτά αποτελούν αποτέλεσμα κάποιων ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο η Τουρκία. Το πρώτο και σημαντικότερο αυτής της περίοδου που οθεί την Τουρκία σε αυτόν τον εκνευρισμό και σε αυτή τη συμπεριφορά κατά της Ελλάδος είναι το εσωτερικό πρόβλημα που έχει, αφού ο επίσημος πληθωρισμός στην Τουρκία ξεπέρασε το 85%, ενώ ο ανεπίσημος κατά έγκυρος αναλυτές ξεπέρασε το 130% με 140%, δηλαδή η τουρκική κοινωνία αντιμετωπίζει πρόβλημα έντονο πτώχευσης, ενδεχομένως και επισιτισμού σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες, σε μια περίοδο που δεν απέχει πολύ από τις προσεχείς προεδρικές εκλογές, στις οποίες θα παιχτεί το παιχνίδι, το τελευταίο χαρτί θα έλεγα, του Ερντογάν. Την ίδια στιγμή ο Ερντογάν, πέρα από αυτό το εσωτερικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, έχει να αντιμετωπίσει μια σημαντική, θα έλεγα, έναν σημαντικό αποκλεισμό και συμπεριφορά μη ενδεδειγμένη υπό κανονικές συνθήκες, κυρίως από το δυτικό κόσμο, αλλά και από άλλες περιοχές του σημερινού παγκοσμίου περιβάλλοντος, για διαφόρους λόγους. Κυρίως η Δύση αυτή τη στιγμή αντιτίθεται και στρέφεται κατά της Τουρκίας, αντιτίθεται στους ψευδείς ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς που τρέφει όταν αναφέρεται στην Ελλάδα, όταν την απειλεί, όταν προβάλλει διεκδικήσεις οι οποίες δεν έχουν καμία νομική βάση. Γιατί η Δύση στρέφεται λοιπόν εναντίον της Τουρκίας και την καταδικάζει τουλάχιστον λεκτικά σε πολύ σημαντικό βαθμό? Διότι βλέπει ότι η Τουρκία ως χώρα σύμμαχος του ΝΑΤΟ, και μάλιστα μπήκε στο ΝΑΤΟ στα 1952 μαζί με την Ελλάδα, δεν ακολουθεί τη γραμμή που ακολουθεί το ΝΑΤΟ σε ορισμένες διεθνούς ενδιαφέροντος δραστηριότητες. Πιο σημαντική, δεν επέβαλε στη Ρωσία τις κυρώσεις λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία. Το δεύτερο, στρέφεται ξεκάθαρα εναντίον της Ελλάδος και μάλιστα απειλεί από στιγμή σε στιγμή να έρθει κατά τα λεγόμενά της ένα βράδυ και την επομένη να φύγει. Δηλαδή να κάνει εισβολή στον ελλαδικό χώρο. Με αιτία η οποία δεν έχει καμία νομική βάση, στηρίζεται σε ψευδή ανατεκμηρίωτα επιχειρήματα και
δημιουργεί έτσι ρήγμα στο εσωτερικό νατοϊκό μέτωπο, όπως και, και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Τουρκία δεν είναι μεν μέλος, έχει πάρει όμως τον τίτλο της υποψηφίας προς ένταξη χώρας, και μια τέτοια συμπεριφορά έναντι της Ελλάδος δημιουργεί οπωσδήποτε πρόβλημα στη Δύση. Επιπλέον, βλέπει τις δύο σημαντικές επιτυχίες που είχε η Ελλάδα, την οποία τη θεωρεί σήμερα αντίπαλο, σε δύο τομείς. Πρώτον, στο διπλωματικό τομέα, με τις πολύ μεγάλη σημασία διπλωματικές δραστηριότητες που ανέπτυξε η Ελλάδα, δημιουργώντας αυτούς τους τριπλούς άξονες Ελλάδος-Κύπρο-Ισραήλ, Ελλάδος-Κύπρο-Αιγύπτου, τους διμερείς άξονες Ελλάδος-Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ελλάδα, Ιορδανία ή και άλλες μεσοανατολικές χώρες, όπως και τις πολύ σημαντικές συμφωνίες που υπέγραψε η Ελλάδα. Αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στα πλαίσια της οποίας αυτή τη στιγμή η Αλεξανδρούπολη έχει ήδη ανεβεί γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, πάρα πολύ ανεβάζοντας και το διεθνές κύρος της χώρας, και παράλληλα η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία, στα πλαίσια της οποίας συμφωνίες βλέπουμε να διεξάγονται όχι μόνο συνεχείς ασκήσεις μεταξύ ελληνικών και γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, αλλά επιπλέον βλέπουμε ότι η Γαλλία έχει συνεχόμενη παρουσία δυνάμεων μέσα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ο τελευταίος λόγος του εκνευρισμού κατά της Ελλάδος είναι το γεγονός ότι οι παραγγελίες και η έναρξη παραλαβής πολύ σημαντικών οπλικών συστημάτων εκ μέρους της Ελλάδος, που την καθιστούν τη χώρα μας ικανή να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε απόπειρα, είτε δημιουργίας θερμού επεισοδίου, είτε πολύ χειρότερο ένοπλη σύγκρουση, την καθιστούν ικανή να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Συμποσούμενα αυτά τα αίτια που προανέφερα, καταλήγουν στη σημερινή περίεργη, θα έλεγα ατεκμηρίωτη και ναι, χωρίς καμία νομική βάση της Τουρκίας κατά της Ελλάδος. Χθες ήταν και η μέρα των ενόπλων δυνάμεων και ακούστηκαν στο μέγιστο βαθμό ακριβώς στο πόσο έτοιμη είναι η χώρα μας στρατιωτικά να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση. Την ίδια ώρα οι βομβαρδισμοί στη Συρία από κάποιους θεωρούνται ότι είναι ένα προμήνυμα για τον τρόπο που θα λειτουργήσουν και προς εμάς. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Η εκτίμησή μου είναι ότι η Τουρκία είναι ενδεχόμενο, όσο περισσότερο θα απομονώνεται στο διεθνές περιβάλλον ο Ερντογάν και όσο περισσότερο θα αντιμετωπίζει και θα καθίσταται πιο εμφανής η αποτυχία του στις προσεχείς εκλογές στις αρχές του ερχόμενου Ιουνίου, είναι ενδεχόμενο, χωρίς να έχει όμως τις περισσότερες πιθανότητες, να καταλήξει σε κάποιο θερμό επεισόδιο, αποτέλεσμα του οποίου δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε ποιο θα είναι. Το δυσμενέστερο στοιχείο ή η δυσμενέστερη συνέπεια ενός θερμού επεισοδίου θα είναι να καταλήξει σε πλήρη ένοπλη σύγκρουση. Ένα θερμό επεισόδιο μπορεί να περιλάβει οπωσδήποτε και βομβαρδισμό με ισχυρές, όποιες έχει σήμερα ένοπλες δυνάμεις σε Τουρκία, θα έλεγα δεν είναι του επίπεδου που διακηρύσει η Τουρκία, είναι πολύ κατώτερες. Τα δε οπλικά συστήματά της, αφού δεν μπόρεσε πρόσφατα να εξασφαλίσει από τη Δύση την υποστήριξη που ζητάει και αφού αποκλείστηκε από το πρόγραμμα των F-35 και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ούτε τα F-16 δεν θα μπορέσει, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μπορέσει να τα πάρει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε να εξυγχρονίσει τα ήδη υπάρχοντα στην Τουρκία F-16, φαίνεται ότι δεν θα το αποτολμήσει, τουλάχιστον κατά της Ελλάδος, που και στρατιωτικά έχει ανέβει σημαντικά τον τελευταίο καιρό και διπλωματικά έφτασε στο απόγειο της διεθνούς υποστήριξης η Ελλάδα, προς στιγμήν λεκτικά η υποστήριξη και με παρουσία δυνάμεων στον ελλαδικό χώρο. Ναι. Αλλά αυτό, αν τα πράγματα σκουρίνουν, θα μετατραπεί
σε σημαντικό βαθμό και με παρουσία φίλιων δυνάμεων στην περιοχή μας. Ναι. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα ενώ στρατιωτικά ενισχύεται και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με αυτά που περιμένουμε, η αλήθεια είναι ότι δεν παράγει αμυντικό εξοπλισμό. Εκεί όπου η Τουρκία βλέπουμε κυρίως στα drones αλλά και στις νέες τεχνολογίες ότι υπερτερεί, κύριε Ζούκα. Θα έλεγα ότι όντως η δεκαετής οικονομική κρίση την οποία πέρασε η Ελλάδα μέσα στις άλλες συνέπειες δεν άφησε την Ελλάδα, δεν της έδωσε τις προϋποθέσεις, κυρίως τις οικονομικές, προκειμένου να προωθήσει την αμυντική της βιομηχανία στον ελλαδικό χώρο. Μου και γράφουν, συγγνώμη, θα διακόπτω για UAV, είναι κάποια συγκεκριμένα όπλα αυτής της τεχνολογίας, έτσι λέγονται. Τα UAV είναι τα μη επανδρομένα. Τα μη επανδρομένα δηλαδή. Ναι, ναι. Παρόλα αυτά όμως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή παράλληλα με τις παραγγελίες στο διεθνές περιβάλλον σύγχρονων οπλικών συστημάτων και μέσων, μερικά από τα οποία ήδη όχι μόνο έχουν έρθει αλλά υπάρχει και προγραμματισμένη κάθε τόσο άφηξη νέων αεροσκαφών και άλλων οπλικών συστημάτων. Ήδη τα ραφάλα άρχισαν αναδύουν να έρχονται στον ελλαδικό χώρο. Παράλληλα με αυτό όμως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή καταβάλει σημαντικότατη προσπάθεια να όχι απλώς να θέσει σε λειτουργία την ήδη υπάρχουσα στο παρελθόν πολεμική βιομηχανία, θα επισημάνω εδώ την προσπάθεια που γίνεται να ενεργοποιηθούν τα τρία ναυπηγεία του ελλαδικού χώρου που θα καλύψουν τις ανάγκες και του πολεμικού μας ναυτικού. Μιλάω για Σκαραμαγκά, για Ελευσίνα, για Νεόριο. Ναι, αλλά εδώ δεν μιλάμε για τις νέες τεχνολογίες που ανέφερε, για τα μη επανδρομένα, drones κλπ. Παράλληλα με αυτά υπάρχει και η αεροπορική πολεμική βιομηχανία, η οποία και αυτή τη στιγμή γίνεται σοβαρότατη προσπάθεια να ενεργοποιηθεί και να ξεκινήσει παράγουσα. Μόνη της σε ό,τι είναι δυνατόν, σε συνεργασία με άλλες χώρες που έχουν προαγάγει αρκετά την πολεμική βιομηχανία, να παραγάγει οπλικά συστήματα και μέσα. Δηλαδή, δεν παραγγέλνουμε μόνο σε ισχυρούς παίκτες του διεθνούς περιβάλλοντος οπλικά συστήματα και μέσα, γίνεται και προσπάθεια να δημιουργήσουμε και δικά μας. Αυτή η προσπάθεια βέβαια θα έπρεπε να είχε γίνει κάνα δύο δεκαετίες νωρίτερα. Αυτή την προσπάθεια έχετε πληροφορήσει ότι ξεκίνησε κάτι τέτοιο, δηλαδή να γίνονται... Βεβαίως ξεκίνησε και αναφέρω την περίπτωση των ναυπηγείων των τριών, τα οποία ήδη είναι στο στάδιο της ενεργοποίησης. Mm-hmm. Μεταξύ των άλλων θα παραγάγουν στο βαθμό που είναι δυνατόν, είτε πλήρως είτε σε συνεργασία με ξένες πολεμικές βιομηχανίες, μέσα και οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούν. Μαθαίνουμε τα πάντα μαζί σας. Εδώ μου γράφουν τα Tomahawk μπορούν να τα καταρρύψουν αυτά. Ισχύει. Εννοείται τα... Δεν ξέρω τι εννοεί ο τηλεθεατής. Ποια θα επιρρύπτει. Κοιτάξτε, η Ελλάδα μεταξύ των άλλων οπλικών συστημάτων και μέσων που διαθέτει, διαθέτει και αυτά τα αντιβαλιστικά. Ποια είναι αυτά τα μέσα? Είναι τα μέσα εκείνα που ενώ ο άλλος σε σκοπεύει και σου ρίχνει από απέναντι ένα βλήμα, εσύ με τα μέσα επιτήρησης που έχεις βλέπεις την εκτόξευση, εκτοξεύεις ένα βλήμα από εδώ στον αέρα, και αυτό το καταρρύπτεις πολύ εσένα, πριν φτάσεις στο στόχο. Αυτά τα βλέπουμε στις ταινίες, θέλω να πω, έτσι. Είναι όμως επικίνδυνες αποστολές τώρα, μην τρελαθούμε. Τα λέω για τις γυναίκες που δεν ξέρουν πολλά από όπλα. Πρέπει όμως να πούμε ότι τέτοια συστήματα αντιβαλιστικής δυνατότητας έχει η Ελλάδα προμηθευτεί από καιρό. Και μάλιστα τα έχει δοκιμάσει στα πεδία των ασκήσεων κλπ. Και μια πυροβολαρχία εξ αυτών βρίσκεται σήμερα, όπως γνωρίζουμε, στη Μέση Ανατολή, στα πλαίσια φιλικής συνεργασίας. Όχι όμως για να ότι τα πουλήσαμε ή τα χωρίσαμε εκεί, απλώς στα πλαίσια της συνεργασίας και αν χρειαστεί σε πολύ μικρό χρόνο. Κύριε θα βρίσκονται Ζούκα, εδώ. Επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Ένα ερώτημα που αυτές τις ημέρες παίζει πάρα πολύ και ρωτώνται πάρα πολλοί αναλυτές και στρατιωτικοί αναλυτές κλπ. Μήπως είναι η κατάλληλη ευκαιρία τώρα για κάτι τέτοιο? Άλλοι το λένε ευκαιρία, άλλοι το λένε ότι μακριά από εμάς κάτι τέτοιο να ρίξουμε λάδι στη φωτιά. Εσείς τι λέτε? Αυτή τη στιγμή, μιλώντας για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, εκεί όπου δεν έχει γίνει αυτή η επέκταση, γιατί μη μας διαφύγει ότι σχετικά πρόσφατα η Ελλάδα έκανε επέκταση των χωρικών υδάτων της από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και στη Δυτική Πελοπόννησο. Και αυτό
έγινε πρόσφατα και για πρώτη φορά από τα 1973 και μετά που η Ελλάδα με την Τουρκία βρίσκεται σε αντιπαλότητα λόγω των διεκδικήσεων που προβάλλει η Τουρκία στον χώρο του Αιγαίου. Έγινε λοιπόν η επέκταση εκεί. Η περαιτέρω επέκταση σε άλλους χώρους, έχουμε τη διακηρυγμένη θέση της ελληνικής κυβέρνησης που λέει δεν εγκαταλείψαμε το δικαίωμά μας, απλώς έχουμε, μετράμε τα πράγματα πως έχουν, παίρνουμε υπόψη μας τις διεθνείς και τις εσωτερικές συνθήκες, παίρνουμε υπόψη μας την υπάρχουσα διατυπωμένη με απόφαση του τουρκικού κοινοβουλίου του 1995 ξεκάθαρη στρατιωτική απειλή που λέει το εξής: Ελλάδα, αν ασκήσεις το κατά το δίκαιο της θάλασσας νόμιμο δικαίωμά σου να επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα από τα 6 ναυτικά μίλια που είναι σήμερα στο Αιγαίο στα 12 ή σε οποιοδήποτε μήκος πέραν των 6 και μέχρι τα 12, αυτό θα αποτελεί αιτία πολέμου. Δηλαδή παίρνει υπόψη της η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ότι στο Αιγαίο θα δημιουργηθεί μια συνθήκη η οποία δεν μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα που μπορεί να καταλήξει. Περισσότερες πιθανότητες όμως χάρη της διατήρησης του κύρους του Ερντογάν και της τουρκικής βουλής που πήρε αυτή την απόφαση το 1995 και δεν την παίρνει πίσω αυτή την απόφαση μέχρι στιγμής και ότι είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, βλέπω ότι για το Αιγαίο αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι όμως αρκετά πιο εύκολα και ενδεχομένως να προκύψουν τέτοια ωφέλη για την επέκταση των χωρικών υδάτων μας στο χώρο δυτικά και νότια της Κρήτης. Για εκεί μιλάμε, όπου, για δυτικά και νότια της Κρήτης. Εκεί όπου με την κατάλληλη συνεννόηση όμως με τη Λιβύη, με την οποία έχουμε θαλάσσια σύνορα εκεί, μπορεί να γίνει μια τέτοια ενέργεια χωρίς να δοθεί τόσο σημαντική αιτία για να δικαιολογήσει ένα επεισόδιο ή πολύ περισσότερο μια ξεκάθαρη ένοπλη σύγκρουση η Τουρκία. Κύριε Ζούκα, πείτε μου λίγο, γιατί υπάρχει ένα ερώτημα, τηλεθεάτρια με ρωτούσε νωρίτερα, για το αν ισχύει ότι αναζωπηρώθηκε το ενδιαφέρον για τσίτη δημιουργία αγωγού μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου, δεν ξέρω και Λιβύης. Κάτι είχαμε ακούσει πέρσι για Ελλάδας, Αιγύπτου, ενώ αρχές του χρόνου πέρυσι. Φαίνεται ότι η έλλειψη ενεργειακών αποθεμάτων που υπάρχει στην Ευρώπη και κυρίως στην κεντρική Ευρώπη, φέτος δε το χειμώνα θα φανεί ξεκάθαρα αυτή η έλλειψη που αντιμετωπίζει η Ευρώπη λόγω των περιορισμών που επέβαλε η Ρωσία στην εξαγωγή αερίου και πετρελαίου προς την κεντρική Ευρώπη. Φαίνεται ότι η Αίγυπτος πρωτίστως αλλά και η Λιβύη έχει λόγο συμφέροντος να εκμεταλλευτεί την παρουσία του ελλαδικού χώρου που μεσολαβεί μεταξύ Αιγύπτου, Λιβύης και Ευρώπης και να προωθήσει να κάνει εξαγωγές ενεργειακών αποθεμάτων προς την Ευρώπη. Βέβαια, στη Λιβύη αυτή τη στιγμή έχουμε μια περίεργη κατάσταση. Ποια είναι η περίεργη κατάσταση? Εξακολουθεί να είναι χωρισμένη στα δύο η Λιβύη πολιτικά, θα έλεγα, αλλά και από πλευράς πληθυσμιακού δυναμικού. Είναι η προσωρινή κυβέρνηση η οποία θα έπρεπε να είχε αποχωρήσει μετά από εκλογές από τον περασμένο Δεκέμβριο, πριν από 11 μήνες, και δεν αποχώρησε ακόμα. Και ως προσωρινή δεν νομιμοποιείται να υπογράψει συμφωνίες μεγάλης διάρκειας, να δεσμεύσει δηλαδή την Λιβύη με μια τέτοια συμφωνία. Και από την άλλη μεριά έχουμε τη Βουλή της Λιβύης, της οποίας ο πρόεδρος συνεργάζεται άνετα με την ελληνική κυβέρνηση, όπως και την Ανατολική Λιβύη, όπου βρίσκεται ο Χαφτάρ με τις στρατιωτικές του δυνάμεις και με τη στενή συνεργασία με την Αίγυπτο, με τη Ρωσία, αλλά και με την Ελλάδα, η οποία έχει σημαντικά ανεπτυγμένες σχέσεις με την Ελλάδα. Υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή στη Λιβύη μια δυσκολία για να υπογραφεί μια τέτοια συμφωνία, όχι όμως ότι και αποκλείεται. Πάντως, για να είναι αυτή η συμφωνία μακρόπνοη και να ισχύει χωρίς να μπορεί κάποιος να την προσβάλλει,
πρέπει να υπογραφεί από μια άλλη κυβέρνηση, όχι από τη σημερινή προσωρινή. Διότι όπως γνωρίζουμε, η υπογραφή σαν πρόσφατα συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης, σημερινής κυβέρνησης Λιβύης και Τουρκίας για να αξιοποιήσει, να κάνει γεωτρήσεις η Τουρκία μέσα στην ΑΟΣ της Λιβύης, δεν έχει καμία ισχύ, διότι η κυβέρνηση της Λιβύης δεν νομιμοποιείται λόγω της προσωρινότητάς της για τέτοιες υπογραφές. Μάλιστα. Κύριε Ζούκα, πριν ολοκληρώσουμε, οπωσδήποτε θα ήθελα την άποψή σας και το πώς πάνε τα πράγματα με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Άλλοι αναφέρουν ότι υπάρχει περίπτωση να βαδίζουμε προς το τέλος και άλλοι πάλι ότι δεν υπάρχει καθόλου αυτή η περίπτωση. Και τα δύο είναι ακραίες έτσι οι ερμηνείες. Τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι ένοπλες συγκρούσεις στον ανατολικό τομέα της Ουκρανίας, δηλαδή στην περιοχή του Ντονμπάς, ενώ μικρότερης σημασίας ένοπλες συγκρούσεις στρατιωτικού χαρακτήρα, αντιπαραθέσεις δυνάμεων δηλαδή, βρίσκονται και στην περιοχή της Χερσόνας, από την οποία αποχώρησαν οι Ρώσοι και ήρθαν δυτικά του ποταμού που διέρχεται από τη συγκεκριμένη περιοχή. Την ίδια όμως στιγμή διαπιστώνουμε ότι η Ρωσία συνεχίζει να βάλει διυπηρωτικούς πυράβλους με τους οποίους χτυπάει πρωτίστως εγκαταστάσεις ενεργειακού ενδιαφέροντος, με πιο σημαντικό τον πυρηνικό σταθμό της Χερσόνας, που είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης σήμερα, και με όποιους κινδύνους συνεπάγεται τυχόν βομβαρδισμός και καταστροφή αυτού του πυρηνικού σταθμού, διότι θα έχουμε εκροή στο περιβάλλον πυρηνικής ενέργειας και μάλιστα από ένα τόσο μεγάλο πυρηνικό σταθμό, που αντιλαμβανόμαστε ότι οι συνέπειες, όχι μόνο για τη γύρω περιοχή, όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά ενδεχομένως και για ολόκληρη την Ευρώπη, να είναι αρνητικές. Έχουμε λοιπόν τη συνέχιση αυτών των βομβαρδισμών, εκτός από το χώρο των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας, οι Ρώσοι βάλουν και εναντίον διοικητικών εγκαταστάσεων, και λιγότερο θα έλεγα εναντίον εγκαταστάσεων που, όπου διαμένουν άμαχοι, παιδιά κλπ. Απ' την άλλη μεριά έχουμε τους Ουκρανούς, οι οποίοι πήραν κάποιον αέρα, αφού ενισχυόμενοι κυρίως σε οπλικά συστήματα και μέσα, αλλά και σε χρήματα, απ' τη Δύση, πέτυχαν να ανακαταλάβουν τη Χερσόνα και να εκδηλώνουν καθημερινά επιθετικές ενέργειες εναντίον των Ρώσων στον ανατολικό τομέα της Ουκρανίας, δηλαδή στην περιοχή του Ντονμπάς. Δηλαδή, αναπτυρώθηκε το ηθικό των Ουκρανών. Την ίδια στιγμή όμως βλέπουμε μια Ρωσία η οποία επιβεβαιώνεται, η εκτίμηση που είχαμε πριν λίγο, ότι ο ρωσικός στρατός είναι ο συμβατικός. Δεν μιλήσαμε για πυρηνικό, γιατί δεν τον είδαμε και ευχόμαστε ποτέ να μην τον δούμε. Ο συμβατικός στρατός της Ρωσίας στην πράξη δοκιμάστηκε τους 9 αυτούς μήνες, θα πάμε σε λίγο στο 10ο, στα πεδία των μαχών, και ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Μάλιστα δε, ο μεγάλος αριθμός νεκρών που είχαν οι Ρώσοι σε αυτή την ένοπλη σύγκρουση, και θα εξακολουθούν να έχουν, η μεγάλη οικονομική δυσπραγία που δημιούργησε αυτή η ένοπλη σύγκρουση, έστω και αν ακόμα με το μονοπόλιο που απέκτησε η Ρωσία σε αέριο σιτηρά και αέριο, που το διοχετεύει προς άλλες κατευθύνσεις με καινούργιες τιμές, που εξασφάλισε κάποιο σημαντικό όφελος από εκεί να ανταποδώσει στα έξοδα του πολέμου, παρόλα αυτά είναι σε, θα έλεγα, όχι ευχάριστη κατάσταση ο Πούτιν. Ενέπλεξε τη χώρα του σε μια ένοπλη σύγκρουση από την οποία δεν διεφάνει η δυνατότητα που υπολογίζαμε ότι έχει η Ρωσία, και το κύρος της Ρωσίας έχει μειωθεί, όπως και οι συνέπειες στους Ρώσους πολίτες, που χαθήκαν τόσα άτομα στα πεδία των μαχών, που υφίστανται τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, που ζουν μια αβεβαιότητα για το πού θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Βλέπουμε ότι δεν είναι τα πράγματα όπως θα περίμενε ή θα ήθελε ο Πούτιν. Απ' την άλλη μεριά, μια μερική ενθάρρυνση των Ουκρανών. Μια τέτοια κατάσταση όμως δεν προμηνεί συντόμευση του τέλους του πολέμου. Δηλαδή, ποιος θα κάνει κάποιες έστω στοιχειώδες υποχωρήσεις για να καθίσουν γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι δύο αντίπαλοι και να προσπαθήσουν να λύσουν
ειρηνικά αυτόν, να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο και να λύσουν ειρηνικά αυτές τις διαφορές. Δηλαδή, σε δύσκολη θέση και ο Ζελένσκι να κάνει βήματα ο πίσω και να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σε ακόμα πιο δύσκολη θέση και ο Πούτιν, όπως ήρθαν τα πράγματα, να καθίσει και αυτός στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επομένως, αβεβαιότητα ακόμα και σήμερα ως προς την εξέλιξη αυτού του πολέμου. Θέλω όμως να πιστεύω ότι επειδή και οι δύο εμπλακείσες χώρες, με αφορμή όμως την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, υφίστανται σημαντικές συνέπειες, θα έρθει η στιγμή, αυτή είναι η εκτίμησή μου, που θα προτιμήσουν την ειρηνική συνύπαρξη με κάποιες υποχωρήσεις παρά τη συνέχιση αυτής της σύγκρουσης. Η αλήθεια είναι ότι με όλες αυτές τις προεκτάσεις αλλά κυρίως που έχουμε και ζούμε όλοι μας, αλλά κυρίως οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι ξεριζώνονται, οι οποίοι έχουν απώλειες και όλα αυτά. Κύριε Ζούκα, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία μας και την παρουσία σας στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ και εγώ και για την πρόσκληση αλλά και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε για τον αποχαιρετισμό.